Αυτά τα πράγματα είναι για μένα απαράδεκτα. Και ο Δήμαρχος και το τοπικό συμβούλιο έπρεπε να ενδιαφερθούν. Η πλατεία ξεκίνησε να φτιάχνεται. Προέκυψαν κάποια προβλήματα. Έχει σταματήσει το έργο. Τα παιδιά τώρα αυτή τη στιγμή όπως είναι έτσι πλατεία δεν μπορούν να παίξουν, κινδυνεύουν. Απομακρύνεται πλέον ο κίνδυνος ατυχήματος για τα μικρά παιδιά στην πλατεία της Ροδιάς. Μετά την ανάδειξη του θέματος, τα μπάζα και οι κάθε είδους παγίδες απομακρύνθηκαν από το κομβικό αυτό σημείο όπου πάγωσε το έργο ανάπλασης μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι αναγκαίες μελέτες. Τα απομακρύναν έτσι προσωρινά, μια προσωρινή λύση έχει βρεθεί. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε να συνεχίσει το έργο και να κλειστεί σωστά για να μην γίνει κανένα ατύχημα για τα παιδιά, όπως είπατε. Εν τω μεταξύ, τα αργάντανα κλασικά των αρμόδιων να αποκαταστήσουν τη διαρροή νερού εδώ και τρεις ημέρες στο κεντρικό δρόμο της Ροδιάς προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια των δημοτών. Νερό ο Θεός μας στέλνει άφθονο, δόξα σου το Θεό, αλλά όταν έρχεται το μπιλετάκι όμως στο σπίτι, ή το νερό είναι πανάκριβο. Και έρχεσαι σε θυμίο και λες τώρα να κάνω ένα μπάνιο να το πληρώσω 3-4 ευρώ. Αλλά το νερό τρέχει στους δρόμους, μπορεί κάποιος να μου πει τι κάνουνε. Δεν βλέπω τίποτα από κανένα να κάνει. Όπως ανέδειξε το neacrete.gr, μια ελληνική πατέντα εφάρμοσαν οι αρμόδιοι για να σταματήσουν τη διαρροή νερού. Τοποθέτησαν πέτρες και δύο πλαστικά κολονάκια. Μέχρι ότου συνεργείο μεταβεί σήμερα στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς. Πέρα από την απώλεια νερού, διερχόμενοι οδηγοί έκαναν ελιγμούς για να ξεπεράσουν την παγίδα. Ειδοποιηθήκαμε χθες αργά. Σήμερα το πρωί πήγε το συνεργείο μας και από ό,τι πληροφορήθηκα τώρα πριν από ένα τέταρτο, μου είπε ο προϊστάμενος της ίδρυυσης ότι έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Είναι μια σιδεροσφαγή, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να αλλάχτουν γιατί έχουν προβλήματα αυτές τις ισογένειες λόγω της οξύδωσης, αλλά πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Οι παγίδες στο οδόστρωμα δεκάδες, με τους δημότες να διαμαρτύρονται. Ένα ακόμη σημείο παγίδα εδώ στη Ροδιά. Όπως βλέπετε, οι αρμόδιοι έσκαψαν τον δρόμο, έριξαν χώμα, το χώμα απομακρύνθηκε και βλέπουμε αυτές τις απαράδεκτες εικόνες. Οι δρόμοι είναι χάλια. Κάνε μια βόλτα από πίσω στη μεριά να δεις το δρόμο να είναι οι λάκοι μεγάλοι και βάλουν μισό αμάξι πέτρες μέσα τους έχουν βάλει. Το δήμαρχο το έχουν πολύ. Δεν έχουμε προσωπικό για να ελέγχει. Και κάνει ο δήμαρχος ό,τι θέλει και οι υπόλοιποι. Πως είναι Ροδιά δεν την ξέρει κανείς. Είναι ξέρουν λίγοι. Δεν υπάρχουν δρόμοι. Είναι άχρηστος. Ένας δρόμος που είναι άχρηστος δεν είναι δρόμος. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε επικίνδυνα σημεία στον δρόμο. Από χαντάκια, σκάρες ομβρίων μέχρι τμήματα του δρόμου που καταραίουν. Ο Δήμαρχος πρέπει να έρθει στη Ροδιά με μια επιτροπή να ελέγξουν όλους τους δρόμους. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάω στην περιουσία μου. Γιατί δεν περνάει ούτε τα μάξι ούτε τίποτα. Σε ποιο σημείο είναι? Είναι εδώ από πάνω από το χωριό. Κακάσες λέγεται. Μα ο Δήμαρχος θα τα ακούσει. Ο Δήμαρχος. Τα ακούσει, δεν τα ακούσει, το ίδιο κάνει. Στην καρέκλα να κάθεται ο Δήμαρχος να παίρνει το μισθό και όλα καλά και όλα ωραία. Πόσο καιρό δεν μπορεί να πάνε στην περιουσία σας? Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε στην περιουσία τους. Από πότε? Από πριν το χειμώνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα για το χωριό μας. Και πιστεύω ο Δήμαρχος να τα ακούσει αυτά και να βάλει νερό στο κρασί του και να φτιάξει τα προβλήματα που έχουμε στο χωριό μας.